Έλα λίγο. Βλέπεις τη μαμά εκεί, πάνω. Βλέπεις. Ναι. Με το κερατάκι. Αυτή είναι η μαμά. Έλπη περιμένει. Και όταν νυχτώνει, πάει και κουβάλαει ποντίκια και τρίζει τα μετά. Τα βλέπεις εδώ. Εδώ, έλα, εδώ, εδώ, έλα. Γιώργο Κωστικίδη, βρισκόμαστε στον παλιό σιδηροδρομικό εγκαταλελειμμένο σταθμό της Πτολεμαϊδας. Εδώ η ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει. Ο σταθμός έχει χρόνια να λειτουργήσει, είναι σε κατάσταση εγκατάλειψης. Την ίδια στιγμή όμως το ζωικό βασίλειο και κυρίως τα πτηνά υπάρχουν. Ανθούν. Ανθούν και πολύ μάλιστα. Εδώ έχουμε φωλιά από νανόμπουφο. Είναι γλαύκα, είναι μέγεθος γύρω στους 30 πόντους, νυχτόβιο ζώο, το οποίο τρέφεται, είναι σαν κουκουβάγια, σαν μεγάλη κουκουβάγια με αυτάκια. Έχει αυτή τη στιγμή 4 μικρά, τα οποία έχουν μεγαλώσει αρκετά, έρχομαι, τα φωτογραφίζω τα πουλιά. Τρέφεται με τροκτικά, με ψάρια, με φίδια, με σαύρες. Είναι ένας καθαριστής, θα μπορούσα να πω, της φύσης, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πουλί. Η μάνα πάντα είναι στο απέναντι δέντρο και παρακολουθεί. Διακριτικά παρακολουθεί τα παιδιά. Ναι, είναι πάντα δίπλα. Το βράδυ όταν σκοτεινιάσει ακούγονται έντονα τσιρίγματα από τα μικρά, έτσι ώστε να μπορεί η μάνα να τα βρει και να φέρει τα ποντικάκια για να τα ταΐσει. Τροφή. Ναι. Δεν είναι μόνο η νανόμπουφη, είναι πολλά τα πτηνά της περιοχής. Ναι. Πολύ μεγάλη και ποικιλία και αριθμητικά. Ναι, ακόμα και μέσα, ακόμα και μέσα στην πόλη. Μέσα στο αστικό κλειό. Τώρα είχαμε μια περίπτωση με δριοκολάπτη που είχε κάνει φωλιά στην εκκλησία στον Άγιο Στέφανο και βγήκαν από εκεί τα μικρά, ήρθαν από την Κοζάνη, τα περισύλλεξαν και τα στείλαν για περαιτέρω. Πολλές φορές τα πουλάκια από τις φωλιές πέφτουν έξω, βέβαια αυτό είναι νόμος της φύσης, έτσι. Κάποια θα πεθάνουν, κάποια θα επιζήσουν. Εμείς οι άνθρωποι όταν το βλέπουμε συγκινούμαστε, τα παίρνουμε και προσπαθούμε να τα σώσουμε. Υπάρχει στην Θεσσαλονίκη η δράση για άγρια ζωή που τα στέλνουμε και τα σώζουν και μετά τα απελευθερώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Εσύ και σαν φωτογράφος αλλά και σαν λάτρης της φύσης φωτογραφίζεις στο ύπαιθρο. Ναι, σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση φωτογραφίζω, ξέρω που υπάρχουν φωλιές από πουλιά, πάντα διακριτικά, δηλαδή για να μην ενοχλούμε τη ζωή τους. Η φακή μας είναι, βλέπω ότι έχει και παραλλαγή. Ναι, είναι παραλλαγή. Όταν είμαστε στην φύση φοράμε στολή παραλλαγής για να μην ενοχλούμε και τα ζώα και φυσικά να μπορούμε να κοντέψουμε σε κοντινή απόσταση από το ζώο. Υπάρχουν και αρκούδες, συναντήσατε, γιατί τελευταία έχουμε Έχω συναντήσει αρκούδα στα 10-12 μέτρα πέρασε το αρκουδάκι το μικρό το δρόμο. Η μαμά ήταν από την άλλη, εγώ πήγα να φωτογραφίσω το μικρό και η μαμά ήταν απέναντι από το δρόμο. Και όταν με είδε σταμάτησε, την φωτογράφισα, την έχω πάρα πολλές φωτογραφίες. Δεν πείραξε καθόλου, περίμενε, ήταν ανήσυχη, σταμάτησα τα αυτοκίνητα γιατί περνούσαν αυτοκίνητα στο δρόμο, τα σταμάτησα, μόλις είδε ότι σταμάτησαν πήγε και προσεκτικά πέρασε και έφυγε. Θα μπορούμε να συνυπάρξουμε με κάποιο, σίγουρα. Να συνυπάρξει ο άνθρωπος με τη φύση. Σίγουρα, κοίταξε, η δικιά μου γνώμη είναι ότι οι αρκούδες δεν φταίνε σε τίποτα. Δεν φταίνε σε τίποτα. Όταν είναι πάνω στο βουνό και βάζουν πάνω τις ανεμογεννήτριες με τον ήχο, τα ζώα
φεύγουν. Ή με τις φωτιές αδυνατούν να βρουν τροφή και κατεβαίνουν. Εμείς φταίμε, εμείς μπαίνουμε στο σπίτι της αρκούδας. Δηλαδή, χθες διάβαζα ένα άρθρο για ένα μελισσοκόμο ο οποίος είχε πάνω στο βουνό και έπαθε ζημιά και φώναζε και έβριζε. Αυτός πήγε και πήγε τα μελίσια εκεί. Σπίτι. Ξέρω ότι έτσι γίνεται. Αλλά είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Τι να κάνουμε. Εμείς μπαίνουμε στο σπίτι τους, όχι αυτοί στο δικό μας.